Καλώς όρισες σε μια καινούρια, ολοκένουρια, φρέσκια και λαχταριστή. Νόμιζες ότι θα σου πω τρίλεπτη τρίτη, ε? Είμαι ο Χρήστος Τσιντζάρης, tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ special. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση πως τα τελευταία χρόνια τα τατουάζ έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολύ συχνά διασημότητες με τατουάζ. Ποδοσφαιριστές και αθλητές, οι οποίοι έχουν μανίκια από πάνω μέχρι κάτω. Ακόμα και τηλεοπτικές σειρές, τις οποίες η λέξη τατουάζ δεσπόζει περίτρανα στον τίτλο τους. Α, και μην ξεχάσουμε παραγωγές στην τηλεόραση τύπου Survivor, όπου οι παίκτες λες και επιλέγονται με βάση τον αριθμό των τατουάζ που έχουν πάνω τους. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο κέντρο της όμορφης Θεσσαλονίκης για να πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα σχετικά με τα τατουάζ. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι γνώμη έχουν οι Θεσσαλονικείς για τη δερματοστηξία, την προκατάληψη και τις διασημότητες. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ για τη γνώμη των Θεσσαλονικαίων ως προς τα τατουάζ. Εσείς τι γνώμη έχετε? Καμία καλή γνώμη. Δεν σας αρέσουν? Δεν είμαι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη μένα, αλλά δεν ζω στο εξωτερικό. Και εκεί είναι βέβαια κάτι το φυσικό, ο καθένας να έχει τατουάζ. Πρώτον είναι κάτι επικίνδυνο για την υγεία. Θέλω να ρωτήσω λίγο τη γνώμη των Θεσσαλονικαίων γενικά για τα τατουάζ. Τι γνώμη έχεις? Μου αρέσουν στους άλλους τα τατουάζ, αλλά όχι σε μένα. Έχεις κάνει κάποιο τατουάζ ποτέ? Όχι, μόνο με χένα. Γιατί δεν έχεις κάνει τατουάζ? Γιατί μου αρέσει η φιλοσοφία του τατουάζ, αλλά άμα περάσουν τα χρόνια και γίνει κάποιος παππούς ή γιαγιά και του μείνει το τατουάζ, το έχετε σκεφτεί αυτό? Να σας κάνω μια ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τα τατουάζ? Για τα τατουάζ, τι θέλετε να σας πω? Ποια είναι η άποψή σου, σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν? Εντάξει, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει μόδα και το θεωρούν ότι είναι μόδα. Την καλύτερη. Εσύ έχεις τατουάζ πάνω σου? Γεμάτος. Τι έχεις κάνει, ας πούμε? Όλα μου τα χέρια, αριστερά, δεξιά και το ένα και το άλλο, γεμάτα τατουάζ. Ιαπωνικά σχέδια. Και ο μάστορας είναι ένας, ο μεγάλος Νίκος Κατσούλης. Πιστεύω ότι είναι μια μόδα και αυτή, όπως διάφορες μόδες στην Ελλάδα. Τη συναντάμε όλο και πιο συχνά. Δηλαδή δεν θεωρείται ταμπού όπως παλιά. Και πιστεύω ότι 8 στους 10 νέους σήμερα φέρουν πάνω τους τατουάζ. Μου αρέσουν πολύ, εγώ έχω τατουάζ, μου αρέσει να βλέπω σε άλλους τατουάζ, αλλά πάντα εξαρτάται και από το γούστο. Είναι θετική η άποψή μου. Πάρα πολύ καλή. Έχω κάνει κι εγώ, έχω 3 και θα κάνω κι άλλο. Από μικρή τα συμπάθησα, δεν το σκέφτηκα πολύ. Έχεις τατουάζ? Έκανα το πρώτο μου ανήλικη στο μισό σώμα. Εντάξει, ανάλογος, άμα κάποιος του αρέσει, ας πούμε, μπορεί να κάνει, αλλά... Δεν τα πολύ συμπαθώ γιατί κάνει και κακό στην υγεία. Εντάξει, μερικά πράγματα όπως το τατουάζ είναι ωραίο πράγμα, αλλά εντάξει. Μερικές φορές άμα κάνεις κάτι άσχημο πάνω στο κάτι πολύ μεγάλο, δεν είναι κάτι το απαραίτητο. Κάτι πολύ μικρό θα μπορούσε να το κάνεις. Αν αρέσει σε κάποιον, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εκτόνωση. Η γνώμη είναι θετική, έχω κιόλας. Δηλαδή, τι γνώμη να έχω? Τι έχετε κάνει? 2, 3, 4. Και πάμε και για άλλα. Εγώ δεν κάνω προσωπικά, ωραία. Δεν μου αρέσουν. Ναι. Ωραία, σεβαστό, απόλυτα. Ούτε εγώ προσωπικά έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι. Τώρα στο μέλλον μπορεί δεν το έχω σκεφτεί. Να προκύψει. Ναι. Ναι, έχω 2, αλλά είναι πολύ διακριτικά, δεν φαίνονται τόσο. Okay. Να σε ρωτήσω τώρα, σου δίνω 3 επιλογές και πρέπει να κάνεις μία από τις 3 επιλογές. Αλλιώς θα σε σκότωνα. Ποιο τατουάζ θα χτυπούσες? Το πούπουλο που γίνεται πουλάκια, το σύμβολο του Απείρου ή έναν δράκο στην πλάτη? Δράκο στην πλάτη. Κανένα από τα 3. Το πρέπει, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Το πρώτο. Τα πουλάκια. Τα πουλάκια. Ναι. Εσύ? Το Απείρου. Το Απείρου, ε. Το σήμα του Απείρου. Το σήμα του Απείρου. Γιατί τους αγαπάμε όλους και μας αγαπάν όλοι. Το σήμα του Μπαουκ. Ένα δράκο στην πλάτη. Το σύμβολο του Απείρου. Νομίζω το τρίτο είναι το πιο
παλιωμοδίτικο. Ένα δράκο στην πλάτη. Το δράκο στην πλάτη. Προφανώς. Δράκο στην πλάτη. Το σήμα του απείρου, αλλά είναι mainstream. Ντρέπομαι, αλλά θα το πω. Το φτερό που γίνεται πουλάκια το έχω. Ούρε. Και σίγουρα το επόμενο που θέλω να κάνω είναι ο δράκο στην πλάτη. Αν είχες δική σου επιχείρηση, θα προσλάβανες κάποιον ο οποίος έχει τατουάζ σε εμφανή σημεία του σώματος? Φυσικά. Ζούμε στο 2020, στον 21ο αιώνα. Είναι αδιανόητο να υπάρχει ακόμα αυτό το κόμπλεξ του ένας άνθρωπος έχει τατού. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που έχει τατουάζ και είναι σεφ, μας κάνει ωραίο φαγητό και τον εμπιστευόμαστε, ένας άνθρωπος σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση είναι ταμπού να έχει? Σαν εργοδότρια θα προσλαμβάνατε ποτέ κάποιον ο οποίος έχει τατουάζ σε εμφανή σημεία? Βεβαίως. Βεβαίως. Μια προκατάληψη. Όχι, όχι, πια όχι. Πια όχι, εσείς είναι κόσμημα πλέον στο κορμί για αυτούς που τους αρέσει βέβαια, έτσι. Και βέβαια δεν με ενοχλεί το τατουάζ τους άλλους, δεν είναι κάτι που ενοχλεί, αρκεί να μην ήταν κάτι άσχημο, να φαινόταν ωραία. Εξαρτάται τι εργοδότης θα ήμουνα, σε τι κυκλώματα, σε τι... Αυτό δεν μπορείς να πάρεις στον καθένα ενώ που έχει τατουάζ. Βεβαίως. Το μόνο σίγουρο αυτό είναι. Βέβαια, το ότι έχει κάποιος τατουάζ πάνω του δεν σημαίνει κάτι. Ότι έχει κάποιο βεβαρημένο ιστορικό ή ξέρω εγώ τι. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Δεν βρίσκω κάπου πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση διαφορετική από οτιδήποτε. Ό,τι άλλο και να είχε. Δηλαδή δεν κρίνω από το εξώφυλλο μου τα πολλά. Δεν μου απασχολεί αν θα είναι ζωγραφισμένος. Ναι. Δεν πιστεύω πως μπορείς να κρίνεις τον άνθρωπο επειδή έχει τατουάζ και άμα δεν έχει. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, όπως έχει κάποια σχέδια πάνω του. Θα το έκανα, γιατί ο χώρος, η περιοχή κάνει. Αν ήμουν στη Μητροπόλαιο Τσιμισκή, αναλόγως. Το σύνολο, το συνολικό επίπεδο. Γιατί ο άλλος που έχει τατουάζ μπορεί να είναι κάφρος, αλλά μπορεί να είναι και ντελικατέσεν. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο το τατουάζ που δείχνει τι άνθρωπος είσαι. Θα είχα δύο άτομα μπροστά μου, ένας με τατού και ο άλλος όχι, εγώ δεν θα προσλάβανα αυτό χωρίς το τατού. Okay. Παίζει μεγάλη διαφορά. Σε ποιον διάσημο ή διάσημη θα ήθελες να χτυπήσεις τατουάζ αν εσύ ήσουν τατού artist? Στην Billie Eilish. Την αγαπώ, αν το δει το βίντεο. Και τι θα της έκανες? Το όνομά μου. Την Josephine. Ποια είναι η Josephine? Αυτή η τραγουδίστρια που τραγουδάει. Ελληνίδα. Ναι. Η ομορφούλα εκείνη είναι ταπεινούλα. Ναι, αυτή που χορεύει. Και τι θα της έκανες? Τι θα της τύπω, τι σχέδιο? Μια καρδία. Την Όντρι Χέρμον σκέφτομαι. Εγώ είμαι αρχαία, βρε παιδί μου. Κάτι ρομαντικό. Ναι. Δεν έχω κάτι επίκαιρο. Δεν ξέρω τους διάσημους τους σημερινούς. Σε ένα μοντέλο θα ήθελα να κάνω. Σε ένα όνομα. Την Ηλιάντη Παπαγεωργίου θα ήθελα να κάνω τατουάζ. Ω, τι θα της έκανες? Θα της έκανα κάτι που να συμβόλιζε κάτι για το modeling. Ένα φόρεμα, ένα τακούνι ή μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Τζόνι Ντεπ. Και τι? Δεν ξέρω, νομίζω το πρόσωπό μου. Υπάρχει λόγος, στόχος και σκοπός γι' αυτό. Θα έκανα στην Beth Hart, την οποία αγαπώ. Beth, αν δεις το βίντεο, σ' αγαπάω. Θα της έκανα ίσως ένα φίδι στο χέρι. Θα έκανα στην Jennifer Aniston το ουνάκι. Το? Ουνάκι, είναι από μία σειρά. Ένα τατουάζ black bandana. Στο mat clip. Στην Millie Bobby Brown. Θα της έκανα την καρδιά μου. Επειδή εκεί πέρα βρίσκεται. Στο φουρτούνι. Στο φουρτούνι. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Θα έκανα ένα τριφύλι εδώ. Μόνο Παναθηναϊκός. Το Ρονάλντο. Και τι θα το έκανες? Θα το έκανα το σήμα της Real Madrid. Την Pink θα ήθελα να χτυπήσω. Ναι. Είμαι μόλις σκουλιάρα. Ναι. Τι θα τις έκανες όμως, για πες. Θα τις έκανα κάτι εκεί στους υπέροχους κοιλιακούς της εδώ στα Πολώνια. Κάτι που θα διάλεγε μάλλον. Στο Heath Ledger θα ήθελα να κάνω από πίσω του τον Batman στην πλάτη του. Σε κάποιο πολιτικό ίσως και θα έκανα κάτι το οποίο να του θυμίζει λάθη που έχουν γίνει εις βάρος στη χώρα μας. Θα ήθελα να κάνω ένα ωραίο τατού στο φίλο μου τον Αντώνη το Ρέμο, στο μπράτσο. Δεν έχει ήδη.
με ρωτήσατε. Οπότε... τι θα το κάνεις? Το άπειρο συμβολίζει τον Αντώνη. Διάσημος. Σε οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή του Άρη. Και το τατουάζ που θα το έκανα. Εντάξει, εξαρτάται και από αυτόν. Τι θα μου έλεγε, τι θα με ζητούσε, τι θα με έκανε, τι θα με έρανε. Στον Γιώργο Μαυρίδη. Ναι. Θα έφτιαχνα και σε αυτόν ένα. Τι θα το κάνεις? Θα του έφτιαχνα ένα δράκο με φωτιές. Στην πλάτη? Στην πλάτη. Ένα αστέρι και Whitney Houston. Whitney Houston. Στη Whitney Houston? Ή Michael Jackson. Θα τους ξεθάψουμε? Όχι. Τι μάθαμε τελικά σήμερα? Πως αν είσαι κάτοικος Θεσσαλονίκης και ψάχνεις για δουλειά, χτύπα καλύτερα έναν δράκο στην πλάτη και η πρόσληψή σου είναι σχεδόν βέβαιη. Τώρα, πώς το σου φαινότανε να κέρδιζες ένα εντελώς παντελώς δωρεάν τατουαζάκι? Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι εγγραφή στο κανάλι, αν δεν το έχεις κάνει ήδη, και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρεις ένα link το οποίο λέει δωρεάν τατουάζ. Πατάς το link και μου αφήνεις τα στοιχεία σου. Τόσο απλά. Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση για το δωρεάν τατουαζάκι. Οπότε, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτα το link και που ξέρεις μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει το δωρεάν τατουαζάκι. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Από την όμορφη Θεσσαλονίκη, αυτά για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά σε ένα ολοκένουργιο επεισόδιο.